Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας από το ραδιόφωνο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και τα λέμε. Δική μας είναι η χαρά και η τιμή. Μία ακόμη δημοσκόπηση, δεύτερη για το ποιος θα εκλεγεί τελικά πρόεδρος του κινήματος αλλαγής από την interview για λογαριασμό του politic.gr. Και βλέπουμε, κύριε Βασιλιάδη, επειδή φιλοξενήσαμε και την προηγούμενη δημοσκόπηση και εδώ στο ραδιόφωνο του North, αλλά και στο τηλεοπτικό σταθμό του Atlas, πως έχουμε μία ανατροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά στο πρόσωπο του Ανδρέα Λοβέρδου, αν τα λέω. Σωστά. Κοιτάξτε, έχουμε μία ανατροπή, αλλά η προηγούμενη το πρώτο κύμα, γιατί αυτό είναι το δεύτερο, το πρώτο κύμα έγινε με τη Φόφη Γεννηματά ακόμα εν ζωή. Ναι, και με την υποψηφιότητα του Παπανδρέου, τότε πάρα πολύ φρέσκα και πάρα πολύ λαμπυρίζουσα, θα έλεγα, για εκείνη την περίοδο. Από την απώλεια της Φόφης Γεννηματά και μετά, και με την καμπάνια να δείχνει τη δυναμικότητά της και από τους 6 υποψήφιους, έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Βέβαια, δεν έχει αλλάξει κάτι στην βασική τριάδα. Η βασική τριάδα, και όπως θέλετε, πείτε την, είναι Ανδρουλάκης Λοβέρδος Παπανδρέου ή Παπανδρέου Λοβέρδος Ανδρουλάκης. Οι αποστάσεις μεταξύ των τριών δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλείς. Υπάρχει μια επισφάλεια, δηλαδή μπορεί αυτός που φαίνεται τρίτος τελικά να είναι δεύτερος ή και πρώτος, και αυτός που φαίνεται πρώτος να είναι δεύτερος. Έτσι. Και με δεδομένο ότι ο εντοπισμός του εκλογικού σώματος είναι και αυτό ένα ζητούμενο, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς θα ψηφίσουν. Όπως είπατε, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς, κύριε Ουραήλογλου, αν για παράδειγμα δεν ήσασταν ψηφοφόρος του Κινάλ, θα παίρνατε μέρος σε αυτές τις εκλογές για να να στηρίξει έναν φίλο σας, για παράδειγμα. Σωστό, έτσι. Σωστό. Αυτό ο δημοσκόπος δεν μπορεί να το ξέρει και μπορεί να το ρίξει έξω. Δεν θα το ρίξει αδικαιολόγητα έξω όμως, έτσι. Έτσι. Και βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης όσον αφορά στο δεύτερο γύρο, κύριε Βασιλιάδη, όπου εκεί γίνονται οι ανατροπές. Ναι. Να το θέσω διαφορετικά. Αν μου πείτε ποιοι από τους τρεις θα είναι στο δεύτερο γύρο, θα σας πω ποιος θα είναι πρόεδρος του Κινάλ. Έτσι. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τα δίπολα. Δηλαδή, τρία είναι τα πιθανά δίπολα. Ανδρουλάκης Λοβέρδος, Ανδρουλάκης Παπανδρέου, Παπανδρέου Λοβέρδους. Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Για να τα πάρουμε, γιατί ο κόσμος δεν έχει εικόνα. Ανδρουλάκης... Ας ξεκινήσουμε με τον Παπανδρέου, που είναι το εύκολο. Μπράβο, Παπανδρέου, Ανδρουλάκης. Όποιος κάτσει απέναντι στον Παπανδρέου, ο Παπανδρέου θα χάσει. Δηλαδή, είναι τόσο απλό. Άρα λοιπόν, ο νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, αλλά σίγουρα ο νικητής φαίνεται να μην μπορεί να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Ναι, να μην μπορεί να είναι ο Παπανδρέου. Ο νικητής θα είναι ανάμεσα στο Λοβέρδο και στον Ανδρουλάκη. Ή στον Ανδρουλάκη και στον Λοβέρδο. Μάλιστα. Τώρα, εάν βρεθεί το δίπολο Ανδρουλάκης-Λοβέρδος, οι ψηφοφόροι του Παπανδρέου της πρώτης Κυριακής, που δεν θα έχει περάσει τη δεύτερη ο Παπανδρέου, θα προτιμήσουν σε μεγάλο βαθμό τον Ανδρουλάκη. Ή δεν θα και πάνε αυτό να θα δώσει τη νίκη στον Ανδρουλάκη. Ναι. Ή δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Ή δεν θα πάνε να ψηφίσουν, ναι, εννοείται. Ή μπορεί και να πάνε να ψηφίσουν, όχι για να βγει ο Ανδρουλάκης, αλλά να αποτρέψουν να βγει ο Παπανδρέου ενδεχομένως. Ναι. Προσέξτε, δηλαδή, εδώ βεβαίως ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ένα πολύ σταθερό, δυναμικό, μπετοναρισμένο κόσμο μέσα στο Πασό, καλύμωνο και αν δεν είχε, βέβαια, έτσι. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, ο οποίος έχει την αντίθετη άποψη. Και αυτή, αν τυχόν έρθει ο Παπανδρέου στο δεύτερο γύρο με έναν από τους δύο, θα εκφραστεί όχι επιβραβευτικά για τον Ανδρουλάκη τον Παπανδρέου, αλλά καταδικαστικά για τον Παπανδρέου. Να τα δούμε με νούμερα. Λοιπόν, στο δίπολο μεταξύ Παπανδρέου και Λοβέρδου, ποιον θα επιλέγατε? Ανδρέας Λοβέρδος 52,7%, με Γιώργο Παπανδρέου 34,1% και ένα 9,6% δεν έχω αποφασίσει και ένα 3,6% που λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και πάλι στην ουσία, αν αφρίσεις το «δεν έχω αποφασίσει και δεν ξέρω, δεν απαντώ», δεν απειλείται ο Ανδρέας Λοβέρδος. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν απειλείται. Με το 52,7 ακόμα και περισσότερο να ήταν οι αναποφάσιστοι και όλοι οι αναποφάσιστοι να πάνε στον Παπανδρέου, εφόσον ο Λοβέρδος από την αρχή είναι στο 52,7. Ακριβώς. Το παίρνει. Δεύτερος γύρος. Μεταξύ Ανδρουλάκη και Ανδρέα Λοβέρδο, ποιον θα επιλέγατε? Ανδρουλάκης 49,3, Λοβέρδος 38,4, 9,8 δεν έχω αποφασίσει, 2,5 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ενώ στο δίπολο Ανδρουλάκη και Παπανδρέου, Νίκος Ανδρουλάκης 61,9%, Γιώργος Παπανδρέου 30,3, double score. Εδώ η διαφορά είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς. Με ένα 6,8 δεν έχω αποφασίσει και, και μια μονάδα, 1% δηλαδή, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κοιτάξτε, ναι, όπως σας είπα και στον πρόλογο, είναι ξεκάθαρο. Ο Παπανδρέου δεν φαίνεται να μπορεί να κερδίσει τη δεύτερη Κυριακή, ανεξάρτητα από το ποιος θα κάτσει απέναντί του. Είτε ο Ανδρουλάκης είτε ο Λοβέρδος. Από την άλλη, το δίπολο που έχει ενδιαφέρον είναι το Ανδρουλάκης Λοβέρδος, το οποίο βεβαίως φαίνεται, τουλάχιστον στη δική μας μέτρηση, να το παίρνει ο Ανδρουλάκης. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων και του Παπανδρέου
και του Καστανίδη που φαίνεται να είναι τέταρτο στην κούρσα, έτσι, αλλά βεβαίως και του Γερουλάνου και του Χριστίδη, όλοι αυτοί πηγαίνουν προς τον Ανδρουλάκη. Προφανώς για δικούς τους λόγους, ίσως γιατί θέλουν ανανέωση, ίσως γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί πιστεύουν ότι ο Ανδρουλάκης ενδεχομένως θα πάει με το Πασόκ, θα πάει καλύτερα ο Ανδρουλάκης το Πασόκ από ότι θα το πάει ο Λοβέρδος. Και αυτό αποτυπώνεται σε μια έτσι, αναμέτρηση η οποία κλείνει να δίνει τον Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο αν βρεθεί απέναντι στο Λοβέρδο. Και ο συνήθως ο δεύτερος γύρος είναι αυτός ο οποίος κρύβει παγίδες, εκπλήξεις, κυρίως πολλές φορές για αυτό που θεωρητικά είναι το φαβορί, θυμίζω Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι δεν ξεκίνησε φαβορί, κέρδισε όμως τριαμβευτικά στις εκλογές στο δεύτερο γύρο στις κομματικές Νέας Δημοκρατίας. Και να πούμε κύριε Βασιλιάδη ότι παγιώνεται τελικά η άνοδος η δημοσκοπική του κινήματος αλλαγής. Καθώς αυτή όλη η φασαρία που γίνεται τον τελευταίο καιρό για την εκλογή του νέου Προέδρου φαίνεται πως ενεργοποιεί αντανακλαστικά και κόσμος επιστρέφει στο κίνημα αλλαγής. Με τους 6 αυτούς τους αξιόλογους πολιτικούς που διεκδικούν το χρήσμα έχει δημιουργηθεί μια κινητικότητα που θα έπρεπε να έχει αναπτύξει το κοινάλο το προηγούμενο διάστημα σε όλη την επικράτεια. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι έχεις 6 ανθρώπους που τρέχουν από γωνιά σε γωνιά της χώρας μας σήμερα, καθημερινά και μέχρι τις 5 του μήνα, οι οποίοι μεταφέρουν το προσωπικό τους μήνυμα, ταυτόχρονα όμως μεταφέρουν και το μήνυμα του κοινάλ. Αυτό αποτυπώθηκε στις δικές μας δημοσκοπήσεις που κάναμε για το politik.gr και βεβαίως αποτυπώνεται και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείξανε μία άνοδο στατιστικά σημαντική για το κοινάλ. Θυμίζω ότι η προτελευταία δική μας για το politik.gr το κοινάλ ήταν στο 7,1% και στην τελευταία που κάνουμε πριν από λίγες μέρες ήταν στο 9,8%. Yeah. Αυτό είναι μια αύξηση της τάξης του 20%, δεν είναι μια ασήμαντη και βεβαίως και με εκτιμήσεις που μπορείς να κάνεις σίγουρα είναι πάνω από 10, δηλαδή ναι. Μπορώ να σας πω ότι αν είχαμε αύριο εκλογές σίγουρα το κοινά θα ήταν μεταξύ του 10 και 12, να σας το πω έτσι. Εδώ όμως το μεγάλο στοίχημα για το κοινά είναι πως θα μπορέσει αφενός να παγιώσει τα διψήφια νούμερα, τα διψήφια ποσοστά και αφετέρου πόσο θα μπορέσει να αντέξει σε βάθος χρόνου. Δηλαδή. Η ορμή που καταγράφεται τώρα, αν θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να γίνει αύριο μεθαύριο ποτάμι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, σε αυτό μπορεί να ελπίζει το κοινάλο του το χεράκι του για να το βοηθήσει, θα το βάλει ο Τσίπρας. Δηλαδή, καταλάβατε ότι εάν ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει με αντιπολιτευτική τακτική η οποία για αυτούς που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να μην είναι τόσο ελκυστική και να αρχίσει ο κόσμος που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι παλιά ΠΑΣΟΚ να ξανακούει το ΠΑΣΟΚ, τότε υπάρχει περίπτωση αυτή η τακτική να μην αλλάξει. Δηλαδή να μην είναι ένα κύμα προσωρινό το οποίο προκλήθηκε από την απώλεια της Φόφης Γεννηματά και από την προεκλογική εκστρατεία των 6 πολιτικών. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ είναι κατά κάποιο τρόπο συγκινούντα δοχεία. Άρα λοιπόν από το πώς θα πάει το ΚΙΝΑΛ δεν εξαρτάται από το ίδιο το ΚΙΝΑΛ αλλά από το πώς θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα έχει πλαφόν το ΚΙΝΑΛ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίσει τα σκαμπανεβάσματα τότε το ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να περιμένει ωφέλη. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Μέχρι πότε θα κάνετε δημοσκοπήσεις κύριε Βασιλιάη, θα φτάσουμε μέχρι 3 του μηνός? Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί καταρχήν από τον εντολέα μου. Ένα. Σωστό. Δεύτερον, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ακόμα ένα τρίτο κύμα, το οποίο θα πρέπει να γίνει μία ή δύο μέρες μετά το debate. Έχουμε και ένα debate στις 29-30 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Να αποτυπωθεί δηλαδή το πώς θα. Ναι, ποιος κέρδισε το debate. Να κλείσει ο κύκλος της προεκλογικής εκστρατείας όλων των υποψηφίων, που κλείνει εκείνη την ημέρα, και την επόμενη μέρα λογικά να ξεκινήσει. Θα το κάνω πρόταση και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σας πω. Χρειάζεται ακόμα μία τρίτη μέτρηση. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Ναι, πιστεύω ότι πολλοί θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν ανάλογα από το debate. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δηλώσει πως δεν θα δώσει το παρόν στο debate αυτό και αυτό θα μετρηθεί. Αυτό θέλεις. Ναι, θα μετρηθεί. Θεωρώ ότι δεν ξέρω, δεν θέλω να προκαταβάλω κάποιον, αλλά δεν μου ακούγεται θετικά. Σίγουρα να μην δεν θετικά και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις. Γιατί προσπαθεί να κρυφτεί. Δείχνει, εγώ το βλέπω λίγο μπλαζέ. Μια μπλαζέ εγώ συμπεριφορά. Εγώ άκουσα ότι είναι λίγο μπλαζέ το θέμα και όχι το να κρυφτεί. Μπλαζέ, δηλαδή, μπλαζέ. Εγώ τώρα ως πρώην Πρωθυπουργός μπορώ να πάω με, ξέρω εγώ, με τον ΑΒ. Με τα παιδιά του. Πείτε το κύριε Βασιλιάδη. Με τα παιδιά του να κατεβαίνει. Μπράβο. Έτσι είναι. Τι είναι. Η κυπουρή του Γιώργου να πάει. Αλλά το επέλεξε κύριε Βασιλιάδη μου όμως. Το επέλεξε. Το επέλεξε. Δέχτηκε να μπει σε αυτή την κούρσα που είναι και οι άλλοι. Έχει την ίδια αφετηρία. Θα σας θυμίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είχε μάθει σε αυτού του τη αντιπαραθέση, τη κόντρες ή τη βάσανο, αν θέλετε, τη εκλογή και τη ψήφου. Γιατί την πρώτη φορά πήρε δαχτυλίδι.
Εντάξει, τώρα είναι τα δύσκολα. Πήρε δαχτυλίδι. Τώρα είναι τα δύσκολα. Και εδώ είναι που πρέπει τώρα να καταθέσει και προτάσεις, να μιλήσει ανοιχτά, να πει τι θέλει να κάνει. Αλλά αν δεν έχει πολλά να πει, κρύβεσαι. Σε ένα κόμμα που ήταν στο 40%, τώρα θέλει να πάρει ένα κόμμα το οποίο είναι στο 10%. Έτσι, μα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Το ένα ήταν μισό, το άλλο είναι πλατινένιο το δαχτυλίδι. Τώρα είναι πιο δύσκολα. Τώρα είναι πιο δύσκολα. Κύριε Βασιλιάδη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.